Τώρα επιστρέφουμε, όπως είπαμε, στο τρίτο μέρος της εκπομπής και θα προσεγγίσουμε, ή τουλάχιστον θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε το θέμα της γονιμότητας, καθώς η σημερινή ημέρα, 15 Ιουνίου, είναι η ημέρα αφιερωμένη στη γονιμότητα. Μαζί μας η κυρία Αλεξία Χατζηπαρασίδου, είναι διευθύντρια EmbryoLab Academy, σύμβουλος κλινικής εμβριολογίας και συνιδρύτρια φυσικά της EmbryoLab. Κυρία Χατζηπαρασίδου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ που με έχετε στην παρέα σας. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ και εγώ που είστε μαζί μας, γιατί θα πρέπει να δώσουμε κάποια μηνύματα όσον αφορά τη σημερινή ημέρα. Διαβάζουμε, κυρία Χατζηπαρασίδου, ότι ένα στα έξι ζευγάρια αντιμετωπίζει προβλήματα. Η σημερινή ημέρα, τι μήνυμα θα έπρεπε να στείλει ουσιαστικά σε αυτούς τους ανθρώπους, σε αυτά τα ζευγάρια τα νέα κυρίως, και όχι μόνο τα νέα? Τα ζευγάρια τα οποία δεν δυσκολεύονται να συλλάβουν, και δυστυχώς είναι πολλά, τα αντιστοιχεί στο ένα στα έξι ζευγάρια, όπως πολύ σωστά είπατε, και αναλογικά αυτό αφορά πολλά εκατομμύρια στον κόσμο ζευγάρια, πρέπει να ξέρουν ότι δεν πρέπει να χάνουν το κουράγιο τους, ότι δίπλα τους είναι μια επιστήμη η οποία θεριεύει μέρα με τη μέρα και ήδη έχει κάνει πολύ σημαντικά βήματα. Πάνω από 8 εκατομμύρια παιδιά στον κόσμο έχουν γεννηθεί από την επιστήμη αυτή, την επιστήμη καινοτομία. Και χάρη σε αυτήν την επιστήμη, αντίστοιχος αριθμός ζευγαριών έχουν ήδη γίνει γονείς. Σήμερα όμως η μέρα είναι αφιερωμένη στη γονιμότητα και όχι στην υπογονιμότητα. Οπότε αυτό που θέλει να αναδείξει η σημερινή μέρα έχει κυρίως τα χαρακτηριστικά της πρόληψης, της ευαισθητοποίησης, τόσο για τον νέο άνθρωπο που ήδη έχει στα χέρια του τη γονιμότητά του. Και είναι πολύ σημαντικό αυτός ο νέος άνθρωπος, ο έφηβος. Ο νέος άνθρωπος, όχι ακόμα σε προσπάθεια, να ενημερωθεί ότι η γονιμότητα είναι κάτι ευάλωτο. Είναι ένα πολύ σημαντικό αγαθό, πυλώνα στη ζωή μας, αλλά ευάλωτο. Άρα, οι επιλογές που θα κάνουμε στη ζωή μας, ο τρόπος ζωής που θα ακολουθήσουμε, το πότε θα κάνουμε παιδιά, όλα παίζουν το ρόλο τους. Και είναι καλό να ξέρουμε από τι είναι ευάλωτο για να την προστατεύουμε. Και ένα από τα πολύ σημαντικά πράγματα που θέλουμε να θυμίσουμε σε αυτή τη μέρα, τέτοια μέρα, είναι την ανάγκη της ενημέρωσης στα σχολεία, της ευαισθητοποίησης της πολιτείας για να σταθεί δίπλα στα ζευγάρια. Μιας πολιτείας που προβληματίζεται με την υπογεννητικότητα που υπάρχει σε αυτή τη χώρα. Άρα είναι μια μέρα που θέλει να θέσει τον άξονα της γονιμότητας και να θυμίσει την αξία του και το πόσο σημαντικό είναι να προστατεύσουμε, να υποστηρίξουμε αυτή τη γονιμότητα, έτσι ώστε όταν έρθει η ώρα και στιγμή, χωρίς πρόβλημα να τη διεκδικήσουμε. Να ρωτήσω κάτι, κυρία Χατζηπαρασίδου, γιατί άνοιξε και ένας ευρύς διάλογος με αφορμή το συνέδριο, αυτό το επίμαχο συνέδριο που γνωρίζετε και εσείς πολύ καλά, και το αν τελικά υποστηρίζετε και ποιοι δεν το υποστηρίζουν πλέον και ποιοι έχουν αποσύρει την αιγίδα τους. Κατά πόσο σχετίζεται το θέμα υπογονιμότητα με υπογεννητικότητα? Είναι επιλογή ή είναι πραγματικά πρόβλημα σε κάποια ζευγάρια? Και, γιατί υπογεννητικότητα δεν σημαίνει ότι όλα τα ζευγάρια δεν κάνουν παιδί, σημαίνει μπορεί ότι κάνουν ένα μόνο παιδί. Οπότε ως Έλληνες δεν προχωράμε σε δεύτερο και τρίτο παιδί. Εκεί τα κριτήρια είναι τελείως διαφορετικά, συνήθως. Ναι. Ο λόγος που το συνσχετίζω αυτό, δεν μιλάω για την υπογεννητικότητα που έχει να κάνει με την επιλογή. Μιλάω για την υπογεννητικότητα που έχει να κάνει με το δημογραφικό πρόβλημα και η οποία έχει να κάνει ίσως με ζευγάρια που επιλέγουν εξ ανάγκης να κάνουν ένα παιδί ή καθυστερούν να κάνουν ένα παιδί γιατί θέλουν να φροντίσουν πρώτα τα προς το ζήν και να οργανώσουν τη ζωή τους έτσι ώστε να μπορέσουν να προσφέρουν σε αυτό το πολύ σημαντικό πλάσμα το ό,τι καλύτερο μπορούν. Αν υπάρχει όμως μια κρατική μέρημνα η οποία θα δώσει τις άδειες, θα δώσει τα επιδόματα και θα βοηθήσει αυτή τη μητέρα και τον πατέρα ίσως να τους διευκολύνει έτσι ώστε να πάρουν πιο γρήγορα την απόφαση, μπορούν να διευκολυνθούν και να σκεφτούν να κάνουν και ένα δεύτερο παιδάκι. Μέσα από την υποστήριξη και την κρατική μέρημνα προκύπτουν τέτοιου είδους επιλογές. Αν όμως το ζευγάρι δεν έχει υποστήριξη, δεν έχει που να στηριχθεί, δεν έχει που να αφήσει το ένα του παιδί, πώς θα σκεφτεί να κάνει ένα δεύτερο? Αυτό αφορά τα γόνιμα ζευγάρια. Τα υπογόνιμα ζευγάρια, δεν ξέρω τι εμπειρία έχετε γύρω σας, γιατί λίγο πολύ όλοι μας ξέρουμε υπογόνιμα ζευγάρια και τι γολγοθά ακολουθούν. Σκεφτείτε λίγο μια γυναίκα που προσπαθεί να πάρει με χίλια ζόρια άδεια για να έρθει να κάνει έναν υπέρηχο σε μια μονάδα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και προσπαθεί να βρει προφάσεις. Γιατί να μην έχει δίπλα της το κράτος, γιατί να μην έχει μια επίσημη άδεια για να μπορεί να υποστηρίξει την προσπάθειά της, που είναι προσπάθεια τι, για να κάνει ένα παιδί? Όχι γιατί δεν θέλει, γιατί θέλει τόσο πολύ, απλά δεν μπορεί.
Και ποιοι χρειάζεται παράγοντες... την υποστήριξη της επιστήμης. Mm-hmm. Ποιοι είναι οι παράγοντες που μπορούν να βαφτίσουν υπογόνιμο ένα ζευγάρι στα 30 του, κυρία Χατζηπαρασίδου, που μπορεί ενδεχομένως να μην έχει παθολογικά αίτια ο άντρας και η γυναίκα? Η αλήθεια είναι ότι τα μεγαλύτερα προβλήματα είναι σε αυτά τα παιδιά, τα νεαρά. Γιατί όταν υπάρχει ο παράγοντας ηλικίας, μπορεί να μην έχει κάποιο εμφανές πρόβλημα το ζευγάρι, απλά να το πιέζει ο χρόνος και να λέει ότι πρέπει να βιαστώ, γιατί είμαι 40-42. Το νέο ζευγάρι που δεν έχει την πίεση του χρόνου, όταν έρχεται εδώ, είναι γιατί τις περισσότερες φορές έχει ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Τώρα, αυτό το πρόβλημα μπορεί να έχει διάφορες εκδηλώσεις. Μπορεί να αφορά γυναικεία υπογονιμότητα, όπως φραγμένες άπικες, ιστορικό με χειρουργία στις γυναίκες, στις οθήκες. Mm-hmm. Ή μπορεί να έχει άλλη μορφή που πρέπει και αυτή να αναδείξουν, τη μορφή της ανδρικής υπογονιμότητας. Σκεφτείτε λοιπόν ένα νεαρό άντρα που πάει να κάνει μια εξέταση σπέρματος και διαπιστώνεται ότι έχει αζωοσπερμία ή παρουσία πολύ μικρού αριθμού σπερματοζωαρίων. Αυτοί οι άντρες, μέχρι το πρόσφατο παρελθόν, δεν μπορούσαν να ελπίζουν ότι θα αποκτήσουν παιδάκι. Τώρα όμως έρχεται μια επιστήμη και κάνει αυτό το παλιό αδύνατο δυνατό. Πώς, αν μιλήσουμε με νούμερα, τι ποσοστά έχουμε από όλα αυτά τα ζευγάρια που θεωρούνται υπογόνιμα στη χώρα μας τουλάχιστον, τα οποία τελικά αποκτούν ένα παιδί τουλάχιστον? Επειδή έχω τη χαρά να υπηρετώ αυτό το χώρο και τον υπέροχο τομέα για 30 χρόνια, μπορώ με βεβαιότητα να κάνω όλες αυτές τις συγκρίσεις από ίδια εμπειρία. Ξέρω λοιπόν ότι τα ποσοστά επιτυχίας, χωρίς να είναι τέλεια, γιατί δεν λέμε σε κανέναν 100%, κάτι που θα θέλαμε όλοι μας, όχι μόνο εγώ, φαντάζομαι όλοι οι συνάδελφοι, αλλά είναι πολύ ψηλότερα από παλιά, γιατί έχει βελτιωθεί η γνώση μας, η τεχνολογία μας, τα υλικά μας. Άρα λοιπόν, το σημερινό ζευγάρι έχει ένα πολύ καλύτερο momentum σε επίπεδο πρόγνωσης από αυτό που είχε το ζευγάρι πριν από 10-20 χρόνια. Άρα ναι, βελτιωνόμαστε. Mm-hmm. Βέβαια, οι προκλήσεις παραμένουν μπροστά μας. Έχουμε καινούργιες προκλήσεις να λύσουμε. Άλλη τα μέχρι τώρα προβλήματα. Αλλά και να γίνουμε καλύτεροι σε αυτά που αρχίσουμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Σας ρώτησαν τα ζευγάρια όλο αυτό το διάστημα τι γίνεται με τον κορονοϊό. Υπήρχε άγχος και αγωνία και με τα εμβόλια και όλα αυτά που καθημερινά βλέπουμε και η Επιτροπή Λοιμοξιολόγων να απαντά. Ο κορονοϊός έχει φέρει τα καινούργια του χαρακτηριστικά. Ελπίζω να την αφήνουμε πίσω μας αυτή την εποχή, αλλά τα καινούργια δεδομένα είναι αυξημένα επίπεδα άγχους στα ζευγάρια, ιδίως αυτά τα οποία τους πιέζει ο χρόνος. Νιώθουν την ανάγκη να τρέξουν και ότι υπάρχουν, συναντούν συνέχεια μπροστά τους εμπόδια. Βέβαια, πέρα από τους 2 μήνες τους πρώτους του κορονοϊού, κανένα ζευγάρι τελικά δεν το σταματήσαμε. Πήραμε την έγκριση να προχωρήσουμε, θεωρήθηκε ότι είναι ασφαλές και με ειδικά μέτρα προστασίας προχωρήσαμε σε διαδικασίες εξωσωματικής και δόξα τω Θεώ, όλα είναι πάρα πολύ καλά. Τώρα, το άλλο χαρακτηριστικό που έχει φέρει αυτή η νέα εποχή είναι μια μεγάλη ζήτηση στη διαδικασία της κρυοσυντήρησης των ωρίων. Έχουν κινητοποιηθεί οι νέες γυναίκες, οι οποίες βλέποντας τον κορονοϊό, ίσως και με όλα αυτά που έχουμε πει στα προηγούμενα χρόνια, κάποιες σκέψεις ορίμασαν και όλο ένα και περισσότερες γυναίκες απευθύνουν στη διαδικασία της συντήρησης γονιμότητας σε μια προσπάθεια να προστατεύσουν τη γονιμότητά τους. Είπαμε, είναι ένα αγαθό που μέσα από την πρόληψη το προστατεύεις. Τώρα προλάβατε το ερώτημά μου, κυρία Χατζηπαρασίδου. Πραγματικά θα ήθελα να ξέρω αν έχουμε νούμερα εδώ για το πόσες γυναίκες προβαίνουν σε αυτή τη διαδικασία και ποιες ηλικίες είναι οι κυρίες που το κάνουν αυτό. Παλιότερα, επειδή η κρυοσυντήρηση των ωραίων γίνεται από το 2008, δεν είναι δηλαδή το πρώτο παιδί. Πρόσφατα. Ναι, αλλά σκεφτείτε ότι το πρώτο παιδί που κρυοσυντήρησε ωραίων, τουλάχιστον στη μονάδα μας, είναι στο δημοτικό. Δηλαδή είναι ήδη ένα μεγάλο παιδάκι. Άρα δεν είναι κάτι καινούριο. Αλλά σαν κόνσεπτ ήταν καινούριο. Δεν ήταν τόσο συμβατό στη σκέψη των γυναικών και τόσο δεδομένο ότι θα πάω να καταψύξω ωραίο. Οπότε και αυτά θέλουν, χτίζονται για να μπουν στην αντίληψη και στην καθημερινότητά μας. Οπότε τον πρώτο καιρό παίρναμε γυναίκες, ας πούμε, λίγο πιο καινοτόμες στη σκέψη και στην προσέγγιση και κυρίως γυναίκες οι οποίες βρισκόταν σε ηλικίες 40, 42, 45, δηλαδή σε ηλικιακές κατηγορίες που η ποιότητα του αρίου δεν μπορεί να εγγυηθεί τη συντήρηση της γονιμότητας. Μπορεί να το καταψύξει το άριο, αλλά η πιθανότητα να δώσει ένα παιδί στο σπίτι είναι πιο περιορισμένη. Γιατί τελικά η αποτελεσματικότητα αυτής της μεθόδου αφορά και σχετίζεται άμεσα με την ποιότητα του αρίου την ώρα που το καταψύχω. Τα τελευταία χρόνια, βέβαια, αυτό το είδαμε να ανατρέπεται και είδαμε λίγο πιο
πολλές γυναίκες να απευθύνονται στην συντήρηση γονιμότητας και σε ηλικίες εκεί στα 37-38. Όλα αυτά προ-κορονοϊό. Μετά τον κορονοϊό, είδαμε γυναίκες των 32, 35, 31 να έρχονται να κρυοσυντηρήσουν τα ωάριά τους και μάλιστα όσο αυτά είναι καλά. Και μια κινητοποίηση και αποφασιστικότητα σε βαθμό που να συμβουλεύεις ότι μπορείς να το επιλέξεις έναν από τους επόμενους μήνες και να σου λέει η κοπέλα, όχι, προτιμώ να έρθω τώρα. Προφανώς η αβεβαιότητα της κάνει να είναι τόσο πιο αποφασιστικημένες να το κάνουν άμεσα. Όταν προχωρά στην κρυοσυντήρηση ωρίου μια γυναίκα στα 35 της το ωάριο, μέχρι πότε μπορεί να αξιοποιηθεί για τη διαδικασία της γονιμοποίησης? Πόσο καιρό δηλαδή παραμένει στην κρυοσυντήρηση? Η κρυοσυντήρηση, αναλύωτο. Όταν βάλουμε ένα γενετικό κύτταρο στην κρυοσυντήρηση, στους μείον 196, και όταν γίνει αυτό βέβαια με το πρωτόκολλο που αρμόζει, τότε λέμε τάφισον μηδέν γι' αυτό. Είτε είναι ωάριο, είτε είναι σπερματοζωάριο, είτε είναι έμβριο. Άρα παραμένει αναλύωτο, στο βαθμό όμως που συντηρείται και διατηρούνται οι συνθήκες αναλύωτες και σταθερές. Άρα λοιπόν, από την ώρα που μπει στην κρυοσυντήρηση, δεν πάει να υπάρχει ο χρόνος, η έννοια του χρόνου γι' αυτό. Επανέρχεται η έννοια του χρόνου γι' αυτό τη στιγμή που θα το αποψύξουμε. Μετά από 20 μέρες, 20 χρόνια, 10 χρόνια, δεν έχει σημασία γι' αυτό. Έχει όμως σημασία για μια άλλη, σε ένα άλλο επίπεδο, το επίπεδο του ηθικού. Δεν μπορούμε εμείς οι εμβριολόγοι να συλλέγουμε στις τράπεζές μας γενετικό υλικό ανθρώπων, όταν αυτό δεν είναι άμεσα χρήσιμο για τον άνθρωπο από τον οποίο έχει προέλθει. Άρα λοιπόν, ναι, καταψύχουμε ωάρια και σπερματοζωάρια προκειμένου να εξυπηρετηθεί μια παραγωγική προοπτική συγκεκριμένων ανθρώπων, των ανθρώπων στα οποία αυτά ανήκουν. Οπότε ο νόμος έχει ορίσει ένα όριο. Το καινούριο όριο σε σχέση με τα παλιότερα χρόνια είναι η 20ετία. Άρα ένα νέο παιδί που λόγω, ας πούμε, καρκίνου χρειάζεται να καταψύξει το σπέρμα του, μπορεί για 20 χρόνια να το συντηρήσει και να το χρησιμοποιήσει. Μία γυναίκα που θα έρθει εσάς στα 35, θα βάλετε κάποιο πλαφόν στην ηλικία της, θα της πείτε, ας πούμε, στα 45. Υπάρχει ένα πλαφόν άλλο. Υπάρχει ένα άλλο πλαφόν. Ισχύει η 20ετία της και γι' αυτό άρεσε. Αλλά εκεί μας πιάνουν τα 50, βέβαια. Αλλά υπάρχει το ανώτερο ηλικιακό όριο που προς το παρόν αυτό είναι 50 έτη, δηλαδή 49 και 12. Ναι. Άρα για εκείνη τη γυναίκα που είναι 35 ισχύει μια 15ετία. Θεωρητικά μπορεί να τα κρατήσει και άλλα 5 χρόνια, αφού μπορεί και στο επιτρέπει ο νόμος να το κάνει, αλλά δεν μπορεί να τα χρησιμοποιήσει. Οπότε εκεί λίγο περιορίζεται λίγο η προοπτική αυτής της γυναίκας. Τι, λίγο περιορίζεται απόλυτα, θα λέγαμε, μάλιστα. Εσείς χαίρεστε... Δεν είναι και εύκολο όμως να κάνουμε ένα παιδί μετά τα 50. Προφανώς και δεν είναι και εύκολο, ούτε μετά τα 45 δεν είναι εύκολο, κυρία Χατζηπαρασίδου. Μετά τα 45 είναι πιο δύσκολο. Εξαρτάται βέβαια και τι γίνεται με τις κλιμακτηριακές καταστάσεις και όλα τα σχετικά που βρίσκουν μια γυναίκα τα γνωστά. Δεν είναι σύμμαχος τελικά ο χρόνος για μια γυναίκα, σε αντίθεση με έναν άντρα, και το έχουμε ξαναπεί, νομίζω. Νομίζω όμως ότι εδώ έχουμε άλλα δεδομένα. Λένε το εξής. Βέβαια, εμείς παίρνουμε και το βάρος της κυοφορίας, που είναι μια μεγάλη πρόκληση για το σώμα. Ναι. Οπότε δεν είναι απλά ότι δίνω το άριο και περιμένω κάποιος να το γεννήσει για μένα. Πρέπει εγώ να το γεννήσω. Άρα το σώμα μου περνάει μια αρκετά σημαντική και επιβαρυντική γι' αυτό διαδικασία. Οπότε άλλο να το βιώσω με ό,τι ρίσκα μπορεί να έχει στα 30 και άλλο στα 49 μου ή 50 μου. Αλλά τελικά οι άντρες δεν είναι και αυτοί αναλύωτοι στον χρόνο. Φαίνεται ότι η ποιότητα των σπερματοζωαρίων έχει ένα χρονοδιάγραμμα και υποβαθμίζεται και αυτή καθώς μεγαλώνει ο άντρας. Απλά ο άντρας γερνάει με άλλο τρόπο. Μπορεί να μην περιορίζονται. Να μην περιορίζεται ο αριθμός των σπερματοζωαρίων του, αλλά περιορίζεται σημαντικά η ποιότητα των σπερματοζωαρίων του. Δεν έχει ένας άντρας 50 ετών τα σπερματοζωάρια και επομένως και την προοπτική που είχε στα 30 του. Γι' αυτό και τα τελευταία χρόνια συστήνεται κρυοσυντήρηση και συντήρηση γονιμότητας και στους άντρες, που όταν στα 30-35 δουν ότι δεν έχουν προοπτική άμεσα οικογένειας, συστήνεται κρυοσυντήρηση σπέρματος και σε αυτούς. Μάλιστα. Όλο αυτό το οικονομικό κόστος μπορεί να το σηκώσει ένα μέσο ζευγάρι στη χώρα μας, κυρία Χατζηπαρασίδου, για να δούμε λίγο μπορεί, και αυτό μπορεί, τώρα. Μπορεί, πλέον μπορεί, μπορεί έτσι. Ναι, πάρα πολύ μπορεί. Με μια σωστή διαχείριση του budget και όλα αυτά, υπάρχουν σίγουρα μπορεί. Ένας μέσος άνθρωπος, μέσος εργαζόμενος άνθρωπος δεν μπορεί να το κάνει. Δεν είναι απαγορευτικά τα κόστη σε καμία περίπτωση. Αυτό είναι πάρα πολύ. Βέβαια, ευχόμαστε μέσα από τη σημερινή μέρα να ευαισθητοποιήσουμε αυτόν τον κρατικό μηχανισμό και να έρθει να σταθεί όχι μόνο στο υπογόνιμο ζευγάρι, όχι μόνο στην υπογόνιμη γυναίκα που προσπαθεί, που το κάνει, αλλά να σταθεί δίπλα και στη γυναίκα που θέλει να κάνει παιδί, αλλά δεν μπορεί τώρα.
και άρα να της δώσει και σε αυτήν τη δυνατότητα και την κρατική μέρημνα να μπορέσει μέσα στον κρατικό μηχανισμό να κρυοσυντηρήσει και αυτό το κορίτσι στα όρια του για να τα χρησιμοποιήσει στις επόμενες στιγμές της ηλικίας του χρόνου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση. Πάρα πολύ χρήσιμη με αφορμή την ημέρα. Καλή σας συνέχεια. Καλό απόγευμα, κυρία Χατζηπαρασίδου. Να είστε καλά. Γεια σας. Πάμε τώρα να δούμε την πρεμιέρα στις πανελλαδικές εξετάσεις. Κατά τη χθεσινή ημέρα όλα κύλησαν ομαλά, προβλήματα δεν υπήρξαν και όπως φαίνεται δεν θα υπάρχουν και τις επόμενες ημέρες. Τουλάχιστον λύθηκε το αυριανό με τη συμμετοχή των καθηγητών της ΟΛΜΕΣ στη διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων που εξαιρέθηκαν από την απεργία της ΑΔΔ. Πάμε να πούμε λοιπόν, να δούμε τι είπαν χθες πρώτη μέρα των πανελλαδικών εξετάσεων τα παιδιά που προσέρχονταν στα εξεταστικά κέντρα. Με μέτρα προστασίας για την αποφυγή διάδοσης του κορονοϊού και έχοντας δηλώσει το αποτέλεσμα του πρώτου self-test, περισσότεροι από 100.000 υποψήφοι έδωσαν την πρώτη τους μάχη για την εισαγωγή τους στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Οι μαθητές των γενικών λυκείων εξετάστηκαν στη νεοελληνική γλώσσα και τη λογοτεχνία. Έχουμε αυτοπεποίθηση, προσπαθούμε, εντάξει, ότι καλύτερο γίνεται. Τα θέματα δεν φάνηκαν υπερβολικά δύσκολα, πιστεύω ήταν και επίκαιρα. Από εκεί και πέρα, κοίτα, οι συμμαθητές μου ήταν χαλαροί, ήρθαμε όλοι, δεν ήμασταν υπερβολικά αγχωμένοι. Πού θέλεις να περάσεις? Ελπίζω διερμηνίας και μετάφρασης. Τα θέματα ήταν πιο εύκολα από ό,τι περίμενα, η αλήθεια είναι. Αλλά... Βατά δηλαδή. Βατά, ναι. Αλλά επειδή είναι έκθεση δεν μπορούμε να κάνουμε και συγκεκριμένη εκτίμηση. Ήμουνα αρκετά προετοιμασμένη, δηλαδή πήγαινα για καλό βαθμό ούτως ή άλλως. Έκθεση έδινα. Ήταν εύκολο και θεωρώ ότι ήταν πολύ λίγες οι ασκήσεις, δηλαδή ξαφνιάστηκα, περίμενα παραπάνω. Mm-hmm. Ναι, ήταν εύκολο και είχες να γράψεις πράγματα. Ήσουν έτοιμη για τις εξετάσεις αυτές? Ναι, ήμουν έτοιμη. Πού θέλεις να περάσεις? Μουσικών σπουδών θέλω, στο ΟΠΑΜΑΚ. Θεωρείς ότι θα τα καταφέρεις? Η αρχή είναι το ίμιση του πάντως. Σήμερα ήταν το πρώτο μάθημα. Ναι, θεωρώ ότι θα τα καταφέρω. Οι μαθητές εμφανίστηκαν αισιόδοξοι με την πλειοψηφία τους να δηλώνει ότι τα θέματα ήταν βατά. Μια χαρά γράψαμε. Περίεργα τα θέματα, είτε είχε σχέση με το μέλλον. Εντάξει, δεν είχαμε πολλές ιδέες, αλλά το προσπαθήσαμε. Okay. Εντάξει, αρκετά ευχαριστημένος μπορώ να πω. Δεν ήταν κατά το wow, ήταν αναμενόμενα τα θέματα για τους νέους και τα λοιπά. Εύκολα ήταν. Δεν ήμουν καθόλου αγχωμένη, απλά δεν ήμουν πολύ προετοιμασμένη. Η διαδικασία πώς κύλησε? Πολύ καλά, όλα εύκολα ήταν. Τα παιδιά μετά από προετοιμασία πολλών μηνών και διανύοντας μια δύσκολη σχολική χρονιά υπό την σκιά της πανδημίας καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να πετύχουν το στόχο τους. Εύκολα πιστεύουν τα θέματα. Ήταν βατά όπως είπανε και πιστεύω όλοι θα γράψουμε πολύ καλά. Είχες άγχος ή επειδή ήσουν καλά προετοιμασμένος δεν σου φάνηκε τίποτα? Ως πρώτο μάθημα πιστεύω όλοι είχαμε λίγο άγχος. Και αντιμετωπίστηκε σωστά. Εύκολα, χαλαρά. Θα δούμε τώρα τι θα κάνουμε. Πού θέλεις να περάσεις, τα όνειρά σου, τα σχέδιά σου, ποια είναι παλικαρμή? Εγώ προς ναυτικό θέλω να πάω, εμπροπλιάρχον, κάτι τέτοιο. Θεωρώ πως είμαι, θεωρώ πως είμαι σε καλή φάση. Θα δούμε τώρα πώς θα πάει το πράγμα. Οι πανελλαδικές εξετάσεις θα ολοκληρωθούν στις 22 Ιουνίου. Τώρα στη Θεσσαλονίκη να δούμε τον αριθμό των κρουσμάτων που έχει ανακοινώσει ο ΔΙΗΣ, το σύνολο των 835 που είναι πανελλαδικά τα κρούσματα, 68 μολύς εντοπίστηκαν στη Θεσσαλονίκη. Στην υπόλοιπη κεντρική Μακεδονία συνολικά έχουμε μόλις 19 κρούσματα βάσει των στοιχείων του ΕΟΔΗ, συγκεκριμένα 2 στην Ημαθία, 5 στο Κιλκής, 10 στην Πιερία, 2 στις Αίρες, ενώ δεν έχουμε κάποιο κρούσμα σε Πέλα και Χαλκιδική. Όσον αφορά την Αττική, το τελευταίο 24ωρο κατεγράφησαν 397 νέα κρούσματα, δηλαδή τα μισά από το σύνολο των μολύσεων που ανακοινώθηκαν για την επικράτεια. Σημαντικό αριθμό κρουσμάτων βάσει του επιδημιολογικού φορτίου καταγράφουν και η Αχαΐα με 21 κρούσματα, η Βιωτία με 17, η Εύβοια με 18, το Ηράκλειο με 13, η Κοζάνη με 28, η Κος με 15 και η Λάρισα με 30 νέα κρούσματα. Ένα άνοιγμα στην κοινωνία τώρα επιχειρεί να κάνει το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο με τα νέα του προγράμματα. Θα παρακολουθήσουμε αναλυτικά το ρεπορτάζ, όπως ακριβώς έγινε η παρουσίαση από τους υπεύθυνους του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου. Τους βασικούς άξονες των δράσεών του ανακοίνωσε το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο με αφορμή την έναρξη λειτουργίας παραρτήματος στην πόλη. Το γραφείο αυτό θα φιλοξενεί διοικητικές υπηρεσίες και θα διευκολύνει τους φοιτητές βιβλιογραφικά αλλά και σε άλλες διαδικασίες. Θα έχει συνεργασίες και συνέργειες με πανεπιστήμια της πόλης. Για όλους τους φοιτητές, ένα πανεπιστήμιο ευρύτερης κοινωνικής αποδοχής, ένα μεγάλο πανεπιστήμιο, το τρίτο σε αριθμό φοιτητών στη χώρα, ένα δημόσιο πανεπιστήμιο αυτοσυντηρούμενο και αυτοχρηματοδοτούμενο, ένα δημόσιο πανεπιστήμιο το οποίο μπορεί κάλλιστα να είναι ένα μοντέλο ανάπτυξης
όλων των όσων καλούμε συμβατικά πανεπιστήμια. Μοντέλο και οικονομικής αλλά και ακαδημαϊκής ανάπτυξης. Η διοίκηση του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου ανακοίνωσε και τον μόνιμο χαρακτήρα της εξαποστάσεως εξεταστικής που θα συνεχιστεί και μετά το τέλος της πανδημίας σε όλα τα προγράμματα του ΕΑΠ. Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο πρωτοπορεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια, εν τέταρτο του αιώνα περίπου, 25 χρόνια, βρίσκεται στο προσκήνιο, δίνει τη δυνατότητα της εξαποστάσεως εκπαίδευσης, δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει κάποιος αυτό που επιθυμεί από το σπίτι του με τις ευκολίες που αυτό παρέχει, σε πολύ καινοτόμα και ουσιαστικά ελκυστικά προγράμματα σπουδών που συνεχώς αναπτύσσονται όλα αυτά τα χρόνια, τόσο στις θετικές επιστήμες, στις κοινωνικές επιστήμες, στις ανθρωπιστικές επιστήμες, στην τεχνολογία. Άρα είναι μια επιλογή η οποία έπαψε πλέον να είναι μια δεύτερη επιλογή, αλλά ο στόχος είναι να είναι μια πρώτη επιλογή η οποία θα έρθει να συμβάλλει στο ακαδημαϊκό περιβάλλον, ακαδημαϊκό κλίμα της χώρας μας. Τονίστηκε πως πρόκειται για ένα δημόσιο πανεπιστήμιο που δεν στοχεύει στο κέρδος, αλλά αποτελεί μια εναλλακτική λύση σε διάφορες περιπτώσεις εργαζομένων αλλά και οικογενειών που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να σπουδάσουν το παιδί τους σε άλλη πόλη. Για σκεφτείτε κάποιος ο οποίος ήταν Θεσσαλονικιός και να πρέπει το παιδί του να σπουδάσει όχι μακριά, στην Κοζάνη και να μένει εκεί. Δεν θα χρειάζεται σχεδόν 8 με 10 χιλιάδες ευρώ το χρόνο χωρίς να πληρώνει το πανεπιστήμιο του. Στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο από το σπίτι του, με 1.500 ευρώ το χρόνο μπορεί να έχει πλήρεις ισότιμες, δημόσιες, αναγνωρισμένες, ανώτατες σπουδές. Επισημάνθηκε ότι στόχος της διοίκησης είναι να δοθεί μεγαλύτερη βαρύτητα από τους ενδιαφερόμενους ώστε να επιλέξουν το ΕΑΠ για τις σπουδές τους.